Με πυρετόδεις ρυθμούς κινούνται καθημερινά σε όλη τη Μεσσηνία οι εργασίες υλοποίησης των έργων υγείας που έχουν ενταχθεί στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013. Πιο συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο Καλαμάτας υλοποιούνται και βαίνουν προς ολοκλήρωση 5 μεγάλα έργα ενεργειακής εξοικονόμησης ενταγμένα στο κοινοτικό πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ, συνολικού προϋπολογισμού 2.950.000 ευρώ. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του κτηρίου που περιλαμβάνει τη βαφή του εξωτερικού και λήφους του νοσοκομείου με χρώματα ενεργειακής εξοικονόμησης, καθώς και τη θερμομόνωση όλων των δωμάτων της οροφής. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη και παραδίδονται ως το τέλος του χρόνου 3 μεγάλα έργα προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης. Συγκεκριμένα, στοχευμένη παρέμβαση σε χώρους με ειδικές ανάγκες κλιματισμού μέσω της δημιουργίας τοπικών δικτύων αντλιών και θερμότητας, αντικατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων με σύγχρονες και αποδοτικότερες, καθώς και προμήθεια 2 νέων κεντρικών αντλιών θερμότητας υψηλού συντελεστή απόδοσης για ψύξη αλλά και θέρμανση του νοσοκομείου. Ταυτόχρονα, εντατικά κινούνται και οι εργασίες στα έργα της αναδιαρρύθμισης του νοσοκομείου της Κυπαρισίας και της κατασκευής των νέων περιφερειακών ιατρίων Πεταλιδίου και Μεθόνη συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Καλαμάτας Γιώργος Μπέζος την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στα πλαίσια ημερίδας που υλοποιείται στο νοσοκομείο, η διοίκηση, μπροστά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αλλά και στα στελέχη όλων των νοσοκομείων της χώρας, θα παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθήθηκαν με τρόπο μεθοδικό και συντονισμένο για την αναβάθμιση του νοσοκομείου και την εξοικονόμηση πόρων στην υγεία. Ταυτόχρονα, όπως τόνισε ο κύριος Μπέζος, η νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2014-2020 βρίσκει τη διοίκηση του νοσοκομείου μελετητικά πανέτοιμη για την υλοποίηση νέων μεγάλων έργων.